Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, μην ξεχάσετε να πάτε σήμερα που είναι η δεύτερη παράσταση από τα μέλη της θεατρικής μας ομάδας στο έργο Συνταγματάρχης Πουλή με σκηνοθεσία του Θανάση Παστερικού. Ακούσαμε πάρα πολύ ωραία λόγια και σχόλια και ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμά μας σήμερα θα το επιτρέψει να είμαστε και εκεί. Βεβαίως, φτάνει να υπάρχουν και θέσεις. Και πάμε τώρα να πούμε ότι θα κλείσουμε, γιατί θα δείτε το τελευταίο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η γη από πέτρα και αλμύρα», του Σωτήρη Σιάπκα, που παρουσιάζει την ιερή σχέση των Καλυμνίων με τη θάλασσα. Εμείς λοιπόν επισκεφθήκαμε τον δημιουργό. Στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου βρίσκονται τα έργα του, που κι εσείς μπορείτε να πάτε. Τώρα βέβαια, επειδή ακόμη δεν άνοιξαν τα σχολεία λόγω του ότι είναι εκπαιδευτικός, είναι και τις πρωινές ώρες εκεί και το απογευματάκι. Αλλά από την Δευτέρα και μέχρι την Τετάρτη, που θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση της έκθεσης, θα είναι μόνο το απογευματάκι εκεί, για να εξυπηρετήσει όλους τους φίλους που θέλουν να δουν, θέλουν να ρωτήσουν, να μάθουν, να σχολιάσουν και κάποια από τα έργα ίσως και να μπορούν να τα αποκτήσουν. Λοιπόν, το ίδιο κάναμε και εμείς, έτσι μας είπε για την ιστορία, για το ότι ήταν εδώ πριν από λίγα χρόνια εκπαιδευτικός για πρώτη φορά, αγάπησε την Κάλυμνο, γνώρισε ανθρώπους, είδε τη σχέση πραγματικά των ανθρώπων με τη θάλασσα, έμαθε την ιστορία και αυτή τη φορά που είναι για δεύτερη φορά πια τώρα εδώ στους σχολικούς χώρους και πάλι του γυμνασίου, σκέφτηκε να κάνει αυτή την παρουσίαση, αυτή την έκθεση που είναι η τρίτη του κατά σειρά. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας πω πως θα κλείσουμε έτσι με το ρεπορτάζ αυτό. Εγώ να ευχαριστήσω την Αργό, τη μεγάλη εταιρεία πετρελαϊδών της οικογένειας Ψαρομπά, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να ευχαριστήσω και το κέντρο αισθητικής Βλάμου που σας υπενθυμίζει ότι μπορείτε να έχετε οποιοδήποτε ραντεβού υπηρεσίας, οποιαδήποτε υπηρεσία ομορφιάς επιθυμείτε, φτάνει να κλείσετε στο 2243-024-682. Ανανεώνουμε για τη Δευτέρα το ραντεβού μας με πάρα πολλά θέματα ξανά από την επικαιρότητα. Επίσης, να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι την Τρίτη, το κλείσαμε από τώρα, θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου. Δεν είναι τελικά του κορίτσι δικό του, γιατί η δική του είναι λίγο πιο μεγάλη και σπουδάζει ήδη. Αλλά βεβαίως να πούμε συγχαρητήρια στο κορίτσι, την Αναστασία Φουτούλη, που θα τιμηθεί από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πρωτιά της στις Πανελλήνιες, στην ιατρική που πέρασε. Και σας λέω ότι το Σαββατοκύριακο τώρα έχει και σεμινάριο πολεοδομικών θεμάτων στην Κάλυμνο, που θα έχουμε και από εκεί ρεπορτάζ. Οπότε πάμε να περιπλανηθούμε στην έκθεση φωτογραφίας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας. Γη από πέτρα και αλμύρα. Η έκθεση εδώ στο ισόγειο του Πνευματικού μας Κέντρου. Και πάμε να παρακολουθήσουμε από κοντά και να γνωρίσουμε τον καλλιτέχνη. Πέτρα και αλμύρα είναι η τρίτη προσωπική έκθεση του δημιουργού. Η πρώτη, τα κύθυρα, In Light and Winter, το νησί των κυθύρων, και στη συνέχεια η αφαίρεση ένα φιλμ των στιγμών στην Ήπειρο. Κοινός τόπος, το υγρό στοιχείο, που άλλοτε σαν θάλασσα και μια λίμνη μικρή και άλλοτε σαν ομιχλώδες τοπίο ή σταγόνες βροχής, μεταμορφώνεται και αντανακλάται μέσα στο φως. Γη από πέτρα και αλμύρα είναι η συμπίκνωση της μνήμης σε δύο λέξεις για αυτόν τον τόπο. Σε ένα ισχυρό κοντράστ τη ζωντάνια των ανθρώπων της. Δεν θα μπορούσε να μην είναι ανθρωποκεντρική οποιαδήποτε προσέγγιση αυτού του τόπου και δεν θα μπορούσε να μην απεικονίζει αυτή τη μητρική, αδάμαστη, σχεδόν ιερή σχέση των Καλυμνίων με τη θάλασσα, εστιάζοντας στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας και του λιμανίου της Καλύμνου, η γη από πέτρα και αλμύρα φυγείται στιγμές στο σιωπηλό, χειμωνιάτικο, αιγαϊκό φως. Όμορφα λόγια από τον δημιουργό, τον κύριο Σωτήρη Σιάπκα, θα γνωρίσουμε αμέσως τώρα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Καλώς σας βρήκα. Πρώτα, ας ξεκινήσουμε να δούμε πώς έτυχε να επιλέξετε την Κάλυμνο και να είσαστε εδώ. Πάμε να δούμε τι προηγήθηκε. Ναι. Ήμουνα πιο παλιά στο της Κάλυμνου. Είχα έρθει ως νεοδιόριστος εκπαιδευτικός το 2007 με 2010. Α, μάλιστα. Στη συνέχεια έφυγα από το νησί, πήρα μετάθεση και υπήρχε πάντα μια νοσταλγία για τον τόπο. Mm-hmm. Και ενώ έχω την οργανική μου στα Γιάννενα, ζήτησα μια απόσπαση για ένα χρόνο στο νησί της Καλύμνου. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Και προσπάθησα να
Είμαι δημιουργικός αυτόν τον χρόνο και... Μάλιστα. Είσαστε εδώ λοιπόν. Άρα είσαστε εδώ τώρα, εκπαιδευτικός κτλ. Επανήλθατε έχοντας όμως κάποια βιώματα, εικόνες που ήδη είχατε γνωρίσει, ναι, ανθρώπους. Γνώριζα πάρα πολύ καλά το νησί. Πόσο καιρό ήσασταν τότε? 3 χρόνια. 3 χρόνια. Αρκετός χρόνος. Ναι, αρκετός χρόνος και ήταν έντονα έτσι, ας πούμε, τα χρόνια αυτά χαραγμένα στο μυαλό μου. Μα είναι έντονη και η προσωπικότητα των ανθρώπων εδώ, έτσι. Ναι. Είναι άνθρωποι παθιασμένοι. Ναι, έχουν πολύ ένταση και πολύ ενέργεια οι άνθρωποι. Τώρα τι φταίει? Οι δεκαετίες που κύλησαν με το σφουγγάρι, με μια σκληρή ζωή και για τους άντρες αλλά και για τις γυναίκες που έμεναν πίσω. Ναι. Τα βουνά, όλα μαζί. Περισσότερο θεωρώ είναι το άγνωστο τοπίο. Οπότε αναγκάζει τους ανθρώπους να βρούμε διεξόδους και για το βιοπορισμό. Mm-hmm. Και για να απλωθούν σε γενικότερα, τους πάνε στη θάλασσα. Δηλαδή η θάλασσα τους κάνει να το ξέρω τοπίο, τους διώχνει και τους βγάζει στη θάλασσα για να επιβιώσουν και να έχουν αυτή σαν χώμα στην ουσία. Η θάλασσα εδώ είναι το χώμα των καλυμνίων. Κάτω από σκληρές συνθήκες. Ναι, σκληρές συνθήκες. Εντάξει, γνωρίζω κάποια πράγματα για το νησί, αλλά δεν γνωρίζω τόσο καλά την ιστορία όπως την ξέρετε εσείς οι ντόπιοι. Έτσι είναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι θα θέλατε αυτό να το αποτυπώσετε. Έτσι, μέσα από στιγμές, ναι, μέσα από εικόνες που εσείς καταγράψατε όλο αυτό το καιρό, που σας έκαναν εντύπωση. Ναι. Θεωρώ ότι έχει μοναδικά στοιχεία το νησί. Μοναδικά στοιχεία μπορείς να βρεις σε πολλούς τόπους, έτσι. Εδώ τα μοναδικά στοιχεία επικεντρώνονται κυρίως στους ανθρώπους. Αυτός ο τρόπος που συνδέονται με τη θάλασσα, δηλαδή είναι σαν χώμα, σαν μάνα που θα δώσει το ψωμί, θα δώσει το ψάρι ή θα δώσει το μεροκάματο. Οι ναυτικοί που ξενιτεύονται και λείπουν μήνες και παλιότερα και χρόνια. Χρόνια, βέβαια, ναι, ναι. Και οι απώλειες που έχει μια τέτοια επιλογή. Πολύ σωστό, έτσι είναι. Πάμε λοιπόν δειλά-δειλά έτσι να ξαναγηθούμε και να δούμε ορισμένα. Από πού να ξεκινήσουμε, από εδώ, από την άκρη? Ας ξεκινήσουμε από εδώ λοιπόν. Πες μου. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Γη από πέτρα και αλμύρα». Mm-hmm. Αυτό είναι το στοιχείο που για μένα μένει στο μυαλό μου. Mm-hmm. Και αυτό είναι, ο τίτλος είναι μια αντίθεση, πολύ μεγάλη αντίθεση με τους ανθρώπους. Δηλαδή ενώ ακούγοντας την λογή «από πέτρα και αλμύρα» θεωρείς ότι είναι κάτι άγνωστο, ξέρω, οι άνθρωποι δίνουν πολύ μεγάλη ζωντάνια. Ακριβώς. Και έχουν δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πολιτισμό στο νησί και στη θάλασσα με τις δραστηριότητες που εξασκούν. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από εδώ, ναι, αν θα μπορούσε να μας μιλήσει, ναι, πες μου, θα έλεγε πολλά, έτσι. Θα έλεγε πολλά, ναι. Έτσι. Όπως και εδώ, η μνήμη. Ναι. Για όλα όσα κύλησαν στο πέρασμα του χρόνου. Εδώ είναι το στοιχείο της πέτρας, έτσι, ένα κατελημένο σπίτι. Mm-hmm. Και έτσι είναι, ας πούμε, ένα πέρασμα σε μια... σαν μια από ανάμνηση, το χθες στο σήμερα. Κάπως έτσι. Mm-hmm. Πάμε πιο δίπλα. Ακουαρέλα του φθινοπόρου. Όλες τις φωτογραφίες, αν εξαιρέσουμε μερικές, είμαι στην περιοχή της Κτιόσκαλα, σε μια απόσταση 100 μέτρων. Ναι, όπως το γράφετε και στο κείμενό, ναι, σας. Εδώ είναι το... στην οπορυμία ακουαρέλα είναι το τίτλος. Mm-hmm. Και έτσι στο φως του φθινοπόρου, η κλάρη που πετάνε πάνω από το λιμάνι. Πολύ όμορφα. Πάμε εδώ, με πολύ χαρακτηριστική την κίνηση, ναι, με τα δίχτυα. Ναι, εδώ είμαστε στην Κτιόσκαλα. Τα δίχτυα, οι ψαράδες, τα ράβουν, τα... μαζεύουν, τα πλώνουν. Ακριβώς. Είναι εικόνες της καθημερινότητας εκεί. Για την επόμενη ψαριά. Ακριβώς. Και εδώ, πάνω στο μπλε. Αυτό είναι από το πλοίο, η φωτογραφία. Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφη. Πάνω από το μπλε είναι ο τίτλος. Εδώ η θάλασσα να έχει το ωκεανό, ας πούμε. Mm-hmm. Πολύ έντονο και το μπλε και ο κυματισμός. Πάρα πολύ όμορφη. Πάμε πιο δίπλα. Πολύ οικία αυτή η εικόνα. Για πολλούς. Είναι πιο γνώριμη έτσι. Της Καλύμνου. Το παγόδι είναι στοιχείο διατροφικό. Και πόσοι επισκέπτες έχουν απαθανατήσει μια τέτοια στιγμή, που για αυτούς είναι άγνωστη. Ναι. Το γιατί γίνεται. Ναι, ναι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο.
Έτσι. Στον πίσω γυαλό, ας πούμε. Mm-hmm. Πιο κάτω. Εδώ είναι ένας ψαράς που ράβει τα αλήθεια του. Θάλασσα του πρωίου είναι ο τίτλος. Προσιλωμένος, ε. Ναι. Σε αυτό που κάνει, σε αυτό που φτιάχνει. Ναι. Και το φως, έτσι, το φως. Έτσι. Το mm-hmm. Δίπλα. Στιβαγμένες μέρες, σκέλη θαλάσσιες. Με χρώματα γαλάζια, πράσινα. Τα παραγάδια στιβαγμένη και στην... στο μυαλό μου φαίνεται οι μέρες και ο χρόνος στη θάλασσα. Κάθε κουβάς και μια μέρα, ας πούμε. Μια πολύ γλυκιά εικόνα εδώ. Μέρες του Οκτώβρη, ναι. 2017. Ναι, αυτή είναι από τις πρώτες φωτογραφίες που τράβηξα. Ετοιμάζει το ψάρι για το παραγάδι. Mm-hmm. Και φυσικά οι γατούλες δίπλα περιμένουν κάτι από το μερδικό. Ναι. Πολύ ωραία εικόνα. Πάμε να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι. Και βέβαια σας καλούμε να έρθετε κι εσείς εδώ να παρακολουθήσετε από κοντά, να σχολιάσετε εδώ με τον δημιουργό ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Εδώ είναι μια ενότητα στην αποθήκη του Χαραμή, λέγεται. Είναι ένα παλιό σουγκαράδικο. Και... το κτίριο έχει εξαιρετική αρχιτεκτονική της εποχής. Και... βέβαια. Που δεν πρέπει και να χάνονται έτσι, να μην τα αφήνουμε να φθείρονται τόσο πολύ. Είναι, γιατί είναι... πέρασμα στον χρόνο είναι ο τίτλος και στην ουσία είναι ο χρόνος, ο παλιός του το έξω κτίριο. Mm-hmm. Και... με τη δημιουργία όμως που ακόμη, μπράβο, γίνεται μέσα. Με τα σφουγγάρια. Mm-hmm. Πιο κάτω. Είμαστε στο... την αποθήκη στον πάνω όροφο, όπου αποθηκεύεται το σουγγάρι εδώ. Βέβαια. Λίγο πριν προετοιμαστούν και, ναι, και σταλούν εκεί που είναι για να... σε κάποιο προορισμό, για κάποια παραγγελία. Έτσι, έτσι. Πάμε δίπλα για να δούμε. Εδώ είναι... βέβαια. Στον ίδιο χώρο. Μικρότερα. Εδώ είναι κάποια τσουβάλια ξεχασμένα, με μικρά σουγκαράκια, ρετάλια, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. τα οποία έχουν ξεμείνει και φωτίζονται από το φως που μπαίνει από την πόρτα, η σκάλα ή παλιά, για να... και εδώ να γράφονται ημερομηνίες από τις παραγγελίες. Μάλιστα. Παραγγελίες και ημερομηνίες. Όσο παλιά κι αν είναι, ξέρετε ότι με μια βουτιά στη θάλασσα είναι και πάλι σαν τώρα μόλις πιάστηκαν. Ποτέ δεν χαλάει το σφουγγάρι αν δεν μείνει πάνω κάτι χημικό από τα προϊόντα. Είμαστε ξανά στο ισόγειο της αποθήκης. Mm-hmm. Είναι η παραλαβή, ας πούμε, οπότε γίνεται μια διαλογή. Οπότε είναι συγκεκριμένα πολλά σφουγγάρια και σε διάφορα μεγέθη. Το καρνάγιο. Το καρνάγιο στο βαθύ. Το μας το θέμελι στο καραβάκι έπεφτε εκείνη την ώρα στη θάλασσα, ήταν έτοιμο. Mm-hmm. Εδώ, τα ψάρια. Στη γεωμετρία του λιμανιού. Εδώ είναι δύο καφάσκια ψάρια. Με τα φύκια ακόμη, έτσι. Με τα φύκια, ναι, και το αλάτι. Μυσταγωγία. Μυσταγωγία. Εδώ ο κύριος με την πεδονιά το κάνει τόσο τελετουργικά. Με τη μισίνα εκεί προσπαθεί, ξεδιαλύνει, φτιάχνει, ναι. Προσιλωμένος. Μοιάζει σαν μυστήριο. Βέβαια. Ανεκτήρισε κάτι μυστήριο. Αλάτι. Αλάτι, ναι. Πολύ χαρακτηριστική. Και με τα ψάρια δίπλα και τα χέρια τα σκληραγωγημένα. Καπνός. Το καπνός είναι το όνομα του καϊκιού. Ένας νεαρός ψαράς. Φτιάχνει τα γαλίθια για την επόμενη ψαριά, ας πούμε. Και το παραγκάδι, βέβαια, εδώ. Μια από τις κεντρικές φωτογραφίες της έκθεσης. Πολύ όμορφα, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα βλέπουμε. Στο παγκάκι των ναυτικών. Ναι. Είναι το παγκάκι για το Χριστό, στην εκκλησία του Χριστού, όπου εκεί συχνάζουν... έτσι. Ένα πρόσωπο σκαμμένο πια, ε. Ναι, ναι. Από όλα όσα έχει βιώσει. Πάνω από όλα όσα έχει περάσει. Βέβαια. Στη γεωμετρία του λιμανιού και πάλι εδώ, το χέρι, το μαχαίρι, το ψάρι. Μάλιστα. Σε ένα γλέντι έτσι στο χωριό,
Από την άκρη φαίνεται, έτσι, η οικογένεια. Από ήχο του. Καλλιδόνη και Γλέντι. Πολύ ωραία. Και εδώ κάτω, μια χαρακτηριστική εικόνα της γυναίκας, ένα πορτρέτο όπως το χαρακτηρίζεται. Συνδράμει και εκείνη, βοηθάει το σύζυγο, την οικογένεια. Πάνω από το μπλε, μια δεύτερη εικόνα. Ξεκινάει το παραγάδι. Ξεκινάει το παραγάδι. Έτσι. Και μια θάλασσα πίσω, λάδι όπως λέμε. Όπως και σήμερα βέβαια. Πάμε να πάμε πιο πέρα για να δούμε κι άλλα, κι άλλα υπέροχα, σπονδύ, διακρότημα, μας λέτε. Καθώς ο ήλιος πέφτει, Στο βασίλειο μέρος. Έτσι, και αλλάζουν οι εικόνες, χτυπάνε τα χταπόδια, να φρατέψουν, να μαλακώσουν, να τα γευθεί ο επισκέπτης ή η οικογένεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάρα πολύ όμορφες και χαρακτηριστικές εικόνες, περιμένοντας το ταξίδι, μας λέτε εδώ. Προετοιμασίες, αναμονή. Για πάμε πιο δίπλα. Μάλιστα. Η δέηση, η προσευχή που δεν μπορεί να λείψει. Από την αναχώρηση, έτσι, από ένα τέτοιο ταξίδι, με τις ευχές όλης της οικογένειας, για καλές ψαριές, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες σε σφουγγάρι ή ό,τι και αν είναι αυτό που είναι το ταξίδι τους. Και φυσικά καλή επιστροφή, Σίγουρα. Γιατί κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ. Γραμμή. Σκεύη θαλάσσης. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Ναι, αυτή είναι η Μεσίνα που έχει το καΐκι μπροστά. Ένα σχοινί, κίτρινο που πέφτει. Κάτι τόσο απλό, αλλά τόσο όμορφο έτσι όπως το αποδώσατε. Και εντυπωσιακό. Απόσταση. Απόσταση είναι αντικριστά η Λάρη, σαν να μην μιλάνε μεταξύ τους, ας πούμε. Υπάρχει μια απόσταση. Φαντάζομαι ότι ήδη έχουν έρθει φίλοι, ήδη σας έχουν κάνει κάποια πρώτα σχόλια, έτσι. Κάτω από το φως του λιμανιού, εδώ όπως τελειώνουμε, και τη γέφυρα. Κοιτάξτε, πώς ετοιμάζεται. Είναι μια από τις πιο συμβολικές φωτογραφίες της θέσης, είναι το πέρασμα από τη στεριά στη θάλασσα. Και είναι και μιας ηλικίας, και είναι και φορτωμένος, παρόλα αυτά. Ο άνθρωπος στην ουσία είναι η γέφυρα. Ακριβώς. Είναι η μετάβαση από το ένα στο άλλο και αντίστοιχα. Πολύ όμορφες εικόνες. Ήδη εμένα, επειδή είμαι και λάτρης της θάλασσας, ταξίδεψε το μυαλό, κύριε Σωτήρη. Τι σας είπαν οι φίλοι που ήρθαν ήδη έτσι εδώ να δουν τον χώρο? Έχει μεγάλη ανταπόκριση. Έκθεση αρέσει στον κόσμο. Και κριτήριο για μένα για μια έκθεση είναι ο χρόνος παραμονής στον χώρο. Μέχρι πότε θα είναι λοιπόν, για να ξέρουν και οι φίλοι μας? Θα είναι μέχρι τις 18 Απριλίου. Μέχρι τις 18, πολύ ωραία. Απογευματινές ώρες 7 με 10 και μισή και κάποιες πρωινές ώρες, αλλά λόγω του επαγγέλματός μου δεν θα μπορώ να είμαι κάθε πρωί ανοιχτά. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Θα είναι δηλαδή 18 μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Πολύ ωραία. Οπότε θα μπορούσαν βέβαια και σχολεία, αν συντονιστούν Δευτέρα, Τρίτη ή και Τετάρτη πρωί, κάπως να το κάνετε και να έρθουν και κάποια παιδιά. Μία συζήτηση με τους διευθυντές. Ναι. Με κάποιους διευθυντές. Θεωρώ ότι θα πραγματοποιηθεί και αυτό. Είναι τόσο ωραίο να έρθουν εδώ τα παιδιά, να δουν εικόνες που δεν θα τις δουν έτσι με αυτόν τον τρόπο, να τους εξηγήσετε πέντε πράγματα. Είναι μια σημαντικό που κι εσείς δεν είσαστε Γαλήνιος, αλλά είσαστε από την Ήπειρο και όμως είχατε τη χαρά και την ευχαρίστηση να αποδώσετε όλα αυτά. Ναι, προσπάθησα να κάνω αυτό που είχα στο μυαλό μου, ας πούμε. Γιατί αυτή η εικόνα είναι μοναδική, δεν την συναντάς σε άλλο τόπο. Δεν το συναντάς σε άλλο νησί και άλλα νησιά έχουν παράδοση στην ναυτιλία, ναι, και μια άλλη σχέση με τη θάλασσα, αλλά αυτό είναι μοναδικό το σπιάλι. Έχει τη σφραγίδα του, πιστεύω, κάθε τόπος. Έχει κάπου κάτι παραπάνω να δώσει, κάπως να ξεχωρίσει. Ναι. Το ψάρι με το τσουγκάρι νομίζω ότι είναι τα κύρια στοιχεία, τα καθαρά στοιχεία αυτού του τόπου.
Και τώρα πια και η αναρρίχηση τα τελευταία 20 χρόνια ναι. που μπήκε δυναμικά στη ζωή μας. Ναι, ναι. Στα πλαίσια της παράδοσης εννοώ. Φυσικά. Να ρωτήσω, εάν κάποιος θα ήθελε να αποκτήσει κάτι, θα μπορέσει να το, να το έχει. Η δουλειά που έχω κάνει για αυτή την αίτηση είναι πάρα, πάρα πολύ, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Δεν το ζητούμε για μένα να πουλήσω φωτογραφίες, αλλά κάποιος θέλει κάποιοι να. Κάποιοι μπορεί να έχουν λατρέψει μια εικόνα, κάτι και να θέλουν. Πολύ ωραία. Σίγουρα. Ναι, γιατί είναι η αλήθεια σίγουρα. Κάπου θα μαγνητήσει το βλέμμα. Ναι. Κάποιος κάτι πάντα τον τραβάει περισσότερο και θα το ήθελε. Οπότε να ξέρουν ότι υπάρχει κι αυτή έστω η δυνατότητα. Ναι. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν μέσα στο καλοκαίρι θα έχετε κάτι σε κάποιο άλλο νησί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να το πείτε, μια που έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το Αιγαίο TV να είμαστε πανελλαδικά. Ήδη έχουν κάνει μια πρόταση να παρουσιαστεί για εκκλησιαστικό. Ναι, και στα πλαίσια των Ιπποκρατίων το καλοκαίρι. Ναι, και έχουν προτείνει να παρουσιαστεί και στην Πάτρα. Και στην Πάτρα. Ναι. Λατρεμένος τόπος. Και έγινε και μία συζήτηση με κάποιους καλύμνους από τη Ρόδο να παρουσιαστεί και στη Ρόδο. Ναι, η Ένωση Καλυμνίων εκεί. Μια οργάνωση όλα αυτά. Και χρόνο και οργάνωση. Χρόνο, οπότε πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα έχει 2 με 3 προορισμούς σίγουρα. Θα έχετε κάποιες τέτοιες δράσεις και μετακινήσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα από αυτή την έκθεση. Να ταξιδέψει. Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχω καταθέσει πάρα πολλά. Φαίνεται ότι είναι μια όμορφη και ποιοτική σοβαρή δουλειά. Ναι. Και να σας ευχαριστήσω για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστήσω. Κάποια στιγμή ίσως θα ξαναπούμε, ίσως ξανά παρουσιάσουμε μια επόμενη έκθεσή σας. Ό,τι και αν είναι, εμείς να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει εδώ, να αναζητήσει και να δει την έκθεση μέχρι την Τετάρτη, όπως είπαμε. Διότι θα είσαστε και στους σχολικούς χώρους το πρωί από τη Δευτέρα, ναι, ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Οπότε κάπως αυτό θα συνδυαστεί. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Και εγώ ευχαριστώ εσάς και το κανάλι σας. Και... Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστώ.